θα σε εξασφαλίσουμε. Θα, θα, θα. Σύνθημά μας είναι ένα. Πετραδάκι, πετραδάκι, για τα σένα το χτίσα. Τραδάκι, πετραδάκι, για εσάς το έκτισα. Της αγάπης το τσαρδάκι, κι όμως δεν σ' αποκτήσα. Της αγάπης το τσαρδάκι, κι όμως δεν. Μπάτσι, 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 μπολποβερίτζο, μπολποβερίτζο, γεια σας, γεια σας, γεια σας. Ξανά κοντά σας. Να ευχαριστήσω παρακαλώ την καλή όμορφη ξανθιά παρουσιάστρια Δήμητρα Μούγκο Πέτρου που μου δίνει τη σκυτάλη δύο φορές την εβδομάδα και ακολουθώ κι εγώ τα βήματά της και τις τηλεθεάσεις της. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην εκπομπούλα μας. Γεια σας, ήρθα. Πάει το τσαρδάκι. Αν πληρώσεις, ίσως το σώσεις. Είναι το σλόγγαν σήμερα από τον επιτυχημένο τίτλο πραγματικά της εφημερίδας Έλευθερο Τυπία, το οποίο το έχουν υιοθετήσει παρακαλώ μέχρι και οι βουλευτές. Ναι, ναι, ναι. Μουρμούρα στους διαδρόμους, αλλά τσουκ, σγντούπα την. Θα ψηφίσουν, θα ψηφίσουν, θα ψηφίσουν. Για μια πλούσια αγάπη τη δική μου πρόδωσες. Τρεις λαλούν και δυο χορεύουν, κυρίες και κύριοι. Γιατί και τρεις λαλούν και δυο χορεύουν. Τώρα γιατί φωνάζει, υπάρχει λόγος. Τηλέφωνα εκπομπής. Με ενημερώνει ο ηχολήπτης μας ΚΚ, κυρίες και κύριοι, και δεν είναι κομμουνιστής. 210-68-45-85. Έχει σπάσει το τηλεφωνικό μας κέντρο. Δεν προλάβα, τέλος πάντων. 211-55-50-500. Ευχαριστούμε για την αγάπη σας. Σας ευχόμαστε στην καρδιά μας καλές γιορτές. Με ή χωρίς σπίτι, με ή χωρίς λεφτά, αλλά με φαγητό τουλάχιστον. Είπε, κυρίες και κύριοι, είπε ο Εβραίος να πάει στο παζάρι και του έλαχε να είναι Σάββατο. Παροιμία είναι, μην αρχίσει τώρα να τα αντισημιτικά σου και τα λοιπά. Δεν έχει να κάνει με τους Εβραίους, έχει να κάνει απλώς με αυτή την ημέρα, πραγματικά, ο Θεός έπλασε τον κόσμο, για μας είναι η Κυριακή, πραγματικά, έπλασε τον κόσμο και είπε μια μέρα να αναπαυτεί κι αυτός. Κι όμως, μπροστά στις δεσμεύσεις τους, μπροστά στους φίλους δανειστές τους, με το αζημίο, το δανειστές, φραγκοφωνιάδες, αρπάχτρες, νόμιμους μαυραγωρίτες, όπως τους λέω εγώ, άνοιξαν το ναό, όχι το ναό τον κανονικό, Σαββάτου της Κυριακής, αλλά το ναό της Δημοκρατίας. Έχουν από την προηγούμενη εβδομάδα που ανοίγουν το ναό για να πάτε να ανάψετε εσείς ένα κεράκι. Όχι, να πάνε αυτοί να ανάψουν ένα κεράκι για να μας κάνουν να σκαλώσει το κόκαλο της γαλοπούλας εδώ πριν καλά-καλά δοκιμάσουμε το πτηνάκι. Όχι, πριν το δοκιμάσουμε. Αυτοί που από Πέμπτη απόγευμα μας έλεγαν αλέ και βλέπουμε ρετούρ για Δευτέρα Τρίτη, έχει ο Θεός. Την έκαναν δηλαδή Λούις, την έκαναν με ελαφρά πηδηματάκια. Τώρα ανοίγουν και το ναό της Δημοκρατίας Σαββατοκύριακο για να προκάμουν, όπως θα έλεγε και ο αείμνηστος, εκεί που αναπαύεται στα βουνά και στα όρη της Καρδίτσας. Εργάζονται, κυρίες και κύριοι, πυρετοδός να προλάβουν, δουλεύουν νυχθημερών για να μας κλείσουν το σπίτι. Μου έχεις κλείσει το σπίτι, με έχεις κάνει αλήτη. Άσχετο αυτό, ενιαίος φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας και πληστηριασμοί. Μείνετε όπως είστε. Χαλαρώστε, ο Άι Βασίλης έχει φέτος για όλους. Μέσα την καμινάδα, πήρατε σκαλίτσα. Να τον βάλετε, σκαλίτσα, να ανέβει ο Άι Βασίλης, τσουκ μέσα για να σας φέρουν τους πληστηριασμούς και τον ενιαίο φόρο ακίνητης περιουσίας. Θα έρθει σε όλους, μην ανησυχείτε. Ο Έκια Λίμωνο, αν από χαντζιδάκι παρακαλώ και σκορδά, ελπίζετε να σωθείτε. Θα έρθει για όλους, μην ανησυχείτε. Έρχεται ο Βασίλης.
Μπουρλότο, Ηλία, κάψτο το μαγαζί! Πάρτα! Ρίχτω, Ηλία! Ηλία! Γκρέμισέ το το! Σπίτι μου, σπιτάκι μου και σπίτο καλυβάκι μου αφιερωμένο στο χατζηδάκι μου! Θα πάρω χώρα να τα κρεμίσω. Όλα! Αυτά που μου έχουν μπερδέψει τη ζωή. Θα πάρω χώρα. Γκρέμισε το, Ηλία, μην το δίνεις. Έλα, κουμπάρε, ρίχτα. Ηλίας είναι και κουμπάρες μου. Όχι, μάνα. Το τσαρδάκι μας πάει. Τζάμπα ο Ξανθόπουλος έκανε. Έγραφε χιλιόμετρα στο εξωτερικό. Και κλαίγαμε μαύρο δάκρυ για το τσαρδάκι. Το πήρε ο Παπαδόπουλος με τη Δημάρ. Άσχετο. Ήταν και αυτός συνυποψήφιος σε αυτή την κυβέρνηση. Το παιδί της τροχολογιάς, Παπαδόπουλος Ανδρέας, που μπήκε στα μεγάλα τζάκια τώρα και πούλησε, λένε, το Φώτη Κουβέλη. Α, ας πρόσεγε ο Κουβέλης. Άσχετο. Αχ, το τσαρδάκι. Γιατί, κυρίες και κύριοι, γιατί ευχαριστώ και τον ΚΚ για αυτή τη σκηνοθετική παρέμβαση που έκανε. Γιατί πέρα από ηχολήπτης είναι και μοντέρ, παρεμπιπτόντος τώρα, είναι και συνθέτης και σκηνοθέτης, είναι τα πάντα. Εδώ εμείς κάνουμε τα πάντα γιατί είμαστε μια πολύ ωραία, όμορφη ατμόσφαιρα. Άρα λοιπόν, γιατί τα πράγματα, όπως σας είπα, μπορεί να είναι και διαφορετικά από ό,τι φαίνονται. Αριστότελες. Και γυαλιά η κυβέρνηση. Δεν φόρεσε, κυρίες και κύριοι, μόνο στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και σε όλους εμάς που τους θεωρούσαμε μέχρι τώρα αστείους. Νομίζαμε ότι είχαμε βρει αστεία κυβέρνηση. Έλα, αστεία το λέω. Άμδε. Σ' όλους γυαλιά μας φόρεσαν. Και Σαββατοκύριακο, τώρα εξηγείται γιατί ο Εβραίος θυμήθηκε να πάει στο παζάρι και είναι Σάββατο. Γιατί και εμείς θυμηθήκαμε την Κυριακή να ανοίξουμε το ναό της Δημοκρατίας. Να πάνε τα παιδιά να ανάψουν κεράκι. Πάρτε τους! Αφιερωμένο στους κυρίους Σκορδά, Χατζηδάκη, Σάρα, Μάρα και το κακό συναπάντημα! Και στο Μιχάλη Λάπη γιατί έχει φύγει στο εξωτερικό. Στη σελίδα που τάξε. Πάμε! Αριστότελες, Τασούλας. Το λακωνίζει στη φιλοσοφήν. Η τρόμπα τι στην. Τρομπακίζει. Άσχετο. Κύριε Δρίτσα, σκοπεύω να σας βάλω τα γυαλιά σας. Τα ξεχάσατε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ασφαλώς και είχε δίκιο ο Αριστοτέλης στα Ηθικά Νικομάχια όταν έλεγε ότι τα πράγματα μπορεί να μην είναι και έτσι όπως φαίνονται. Τα πράγματα, λέει ο Αριστοτέλης μέσω του κυρίου Τασούλα, μπορεί και να μην είναι έτσι όπως φαίνονται. Άρα λοιπόν μπορεί να είναι διαφορετικά. Αυτό που σας έλεγα και εγώ, ότι είναι διαφορετικά. Πάνε να σας σώσουνε
γκρεμίζοντας το σπίτι. Σαν τον Βλάχο, τον Πονηρό, που γκρέμισε το σπίτι για να το πουλήσει κόπεδα. Έλα, έλα το χωρικό, άντε αν θέλετε Βλάχος. Χωρικός. Βλάχος με την έννοια του χωρικού λέω τώρα, μην αρχίζετε πάλι. Οι Βλάχοι είπαμε, συγκεκριμένο ομάδα ανθρώπων. Δεν έχει καμία σχέση με τους χωρικούς. Βλάχος, χωρικός, εμείς δηλαδή. Δεν μυρίζει τη ρόγαλο η κάμερα. Δεν μυρίζει, δεν φέρνει μυρωδιά. Μετά τον Αριστοτέλη, κύριε Τασούλα μου, πάρτε και λίγο ηλιά κοιλιό. Πάρτε το ηλιά, λες ή δεν λες. Ξυλές, ό,τι και να πεις. Αφιερωμένο! Στη Μισελίνα, την Υπηρωτοπούλα, την Ασημακοπούλου! Αριστότελε, Αριστότελε, il filosofo greco. Και μετά πήγε στα Γιάννενα. Αν σας είχε πάρει στην πλάκα ο λαός, θα παίρνατε καλά, αλλά σας πήρε σοβαρά. Γκρέμισε το Ηλία, μην το δίνεις στην εφορία. Τα μάθατε τι έκανε ο Βούλγαρος. Πήρε την μπουλντόζα και του γκρέμισε τα αλήθεια. Βούηξαν τα διεθνή μέσα. Έτσι θα κάνουμε. Μόλις έρθουνε, σιγά μην το δώσουμε του Προβόπουλου και του Τάδε Αργυρόπουλου και Κατσαπλόπουλου. Όχι ντε, γκρεμιστουά, γκρεμιστουά. Λοιπόν, να σας ευχαριστούμε κυρίες και κύριοι. Να αφήσουμε λόγω την πλαχιά να πάει να πέρασε από πάνω μας. Μας άφησε αρκετά σημάδια, είπαμε. Να ξεφύγουμε λίγο από το χωριό, γιατί ο Βλάχος είχε απολυτευτεί, πάντα τα χιά μυρίζει. Παρά τα αυτά, ας πάμε λίγο στον Αριστοτέλη. Κρίμα λοιπόν. Αυτό δεν είναι Αριστοτέλη. Αυτό είναι η καταστροφή της Ελλάδας. Έλεγα λοιπόν ότι κρίμα που ο Αριστοτέλης, ο Πλάτωνας, ο Περικλής δεν πρόλαβαν να δουν τη συνέχεια του έργου που άφησαν πίσω τους 2.500 χρόνια και τα άξια τέκνα της νέας γενιάς των πολιτικών και μη τζακιών. Φύλλα ξύλα για το Μάρτι. Σηκώνουν το αναμένο κούτσουρο, κυρίες και κύριοι, της πολιτικής, της κουλτούρας και του πολιτισμού. Περιμένετε, μην φεύγετε. Έχω συνέχειες. Γιατί η ζωή σε συνέχειες. Αν και έφυγε ο Φόσκολος, παρά τα αυτά, η λάμψη συνεχίζεται σε αέναες διαδρομές. Γιατί τα πάντα ρί, τα πάντα ρί, και το Πασόκ έχει ροή. Βάλε, Ζιβάγκο, να σε εδώ, κέλα να αρμέξεις στο χωριό. Τσακ. Λάρσα, 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 Σίτα, Κίλα, Χτάρσα. Λάρσα, 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 Σίτα, Κίλα, Χτάρσα. Σαχινίδη, Σαχινίδη, Σαχινίδη. Νίδη, Νίδη, Νίδη. Χαϊ, πάρτε τον. Από τον Αριστοτέλη στο Σαχινίδη τη Λάρσα, Λαχτάρσα. Το Πασόκ είναι ζωντανό. Θα τον μεθύσουμε τον ήλιο σίγουρα, ναι. Ότι δεν αρκεί να φορέσει Ζιβάγκο για να γίνει Αντρέα Παπανδρέου. Σίγουρα, ναι. Με τον Ταούλη και με τον Ζουρνά. Καλημέρα, είναι καλημέρα. Ότι το Πασόκ κυβέρνησε τη χώρα για πολλά χρόνια, πρόσφερε στο λαό πολλές κοινωνικές και πολιτικές κατακτήσεις και δικαιώματα και βεβαίως έκανε λάθη. Γελά ο ήλιος κι αμολεύε στα σπενά. Το Πασόκ ήταν και είναι μια υπεύθυνη πολιτική δύναμη που σε όλες τις κρίσιμες στιγμές προέταξε το εθνικό συμφέρον απέναντι στο κομματικό. Την ενότητα απέναντι στην εσωτερική διάσπαση. Ναι, κάναμε λάθη. Για τη Σμυρσίνη στην ποδιά, μια Παναγιά. Αλλά αν θέλετε να γίνετε Πασόκ, και αυτό ισχύει για όποιον άλλον θέλει να γίνει Πασόκ, πρέπει να μιμηθείτε τις αρετές μας και όχι τα λάθη μας. Με τον Ταούλη και με τον Ζουρνά, καλημέρα, είναι καλημέρα. Άγιε Πέτρε, ακούς!
Σαν Φραγκίσκο θα ζήσει, ετού σέντι, κόλλο κάτι από το Σαγυρίδης, Λάρσα, Λάρσα, τον είδα και λαχτάρσα. Τι λέει αυτός, πού είναι αυτός, τα ζιβάγκα μας, ετοιμάζομαι, πάω για εξουσία. Θα με ψηφίσετε αδέρφια και αδερφές ψυχές, θα ψηφίσετε και εσείς, μαζί σας. Πασοκομανία, κυρίες και κύριοι, βούηξε ο τόπος. Το Πασόκ είναι σαν το δικό μας τηλεφωνικό κέντρο. Έσπασε από το τηλέφωνα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι μάλλον αυτές είναι ομιλίες που περνάνε στην ιστορία. Καταγράφονται. Έχει συνέχεια, μην τελειώνει. Σοχ, Πασόκ, γεννιέσαι, δεν γίνεσαι. Και όσο και αν χτυπηθείς... Τι λέω μετά, δεν βγαίνει σε ρήμα, συγγνώμη. Ναι, όσο και αν χτυπηθείς, στην πράσινη παράταξη, δύσκολο να μπεις. Χαχα, πάρτε το. Δύσκολο, απαπαπαπαπαπαπα. Τσουκάτος, 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 Πόπι, μας εξαφανίσες τον πράσινο αρχηγό. Τη δόξα την εμίσησες. Όχι τον Οβολό όμως, Πόπι, πού τον έχεις τζουκάτο, πού τον πήγες. Σας πήραν το εκατομμύριο στο Πασόκ και φύγατε. Η μαύρη τρύπα του Παπανδρέου, τι έγινε εκείνη, ξεχαστήκαμε. Έτσι, για να έχουμε το καλό ερώτημα τώρα, λέω. Τρεις ολόγια διαφορεύουν, η εκπομπή μας είναι άλλον-τάλλον, οπότε μπορεί να θέτει και ερωτήματα τέτοια βασανιστικά. Απαντήσεις δεν θα πάρουμε ποτέ, δεν έχει σημασία. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε τη δόξα. Πάτε ένα ζιβαγκάκι και πάτε στη Βουλή και το παίζετε Πασόκ. Για πού πήγαινε αυτή η σπότα για τον Τσίπρα. Δεν είσαι Παπανδρέο, κύριε Τσίπρα. Λοιπόν, εγώ τον λέω Τζορτζίνο. Δεν τον υποτιμώ. Δεν τον λέω Γιωργάκη. Τον λέω Τζορτζίνο. Γιατί μια και είναι πολύ ταξιδευμένο. Εγώ δεν τον υποτιμώ. Πραγματικά τον Γιώργο Παπανδρέου, εγώ τον εκτιμώ. Αλλά πρωί-πρωί τώρα, από μεγάλο κανάλι, να τον λέμε Γιωργάκη. Πάει πολύ. Πολύ, πάει πολύ. Δεν είναι πρωί-πρωί. Γιατί? Και να το λέει ποιος? Ένας σοβαρός άνθρωπος. Να το πω εγώ, που δεν το λέω, εγώ το λέω Τζορτζίνο. Το Τζορτζίνο. Το είπατε, κύριε Κουτσούμπα, το είπατε. Όχι ο Κουτσούμπας ο βλάχος της Νέας Δημοκρατίας, εκείνος που τρώει με τον καραμαλί κουκουρέτσια. Όχι. Ο καλός ο Κουτσούμπας. Ναι, αυτός ο σοβαρός ο κύριος, εν τη ρήμη του λόγου, τον είπε Γιωργάκη, την πέταξε πρωί-πρωί. Δεν τα ακούσατε, κύριε Γαμπουράκη. Ούτε εσείς κύριε Οικονομέα, την είπε Γιωργάκη. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Τι ήθελε να πει ο ποιητής, άρχισε τώρα τις τρίπλες. Τρίπλες κάνει ο Κουτσούμπας. Σε τριφόρμα έγινε από άμυνα. Για κοιτάξτε, τι είπες κύριε Κουτσούμπα, για ακούστε εδώ. Τον είπες Γιωργάκη. Γιωργάκη. Γιατί όλα. Άλλα κόμματα δυστυχώς έχουν μάθει χρόνια τώρα και το πολιτικό σύστημα έτσι λειτουργεί να χαϊδεύουν αυτιά, να μοιράζουν ψεύτικες υποσχέσεις προεκλογικά για να γίνουν κυβέρνηση, που βέβαια την άλλη μέρα τις ξεχνάνε. Μόνο να διαβάσει κανένας αυτό το δίθεν πρόγραμμα των 100 ημερών που λέει ο καθένας, ο καθένας υποψήφιος πρωθυπουργός πριν τις εκλογές, είναι κάποιος που μπορεί να σκεφτεί σε βάθος και σοβαρά μόνο για γέλια. Και να πει άσε το καλό πια, γνώρισα τον Γιωργάκη τον Παπανδρέου. Γνώρισα τον Κωνστίνο, τον Κώστα, τον Καραμαλή. Γνώρισα τον ένα, γνώρισα τον άλλον που υπόσχονταν τις 100 πρώτες μέρες και ειδού ποια είναι τα αποτελέσματα. Ο Γιώργος σου που πάει, για που το βάλε και που το ξενυχτάει. Μπάτσι, 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 μπάτσι. Δεν είναι η μπάτσι, είναι μπάτσι, φιλιά! Η μπάτσι είναι δική μας τώρα, τρεις τσίχους παίρνουν. Εκτός του ματατζίδες βαράνε και λίγο με το ρόπα, αλλά δεν βαριέσαι. Ας δίνουμε και καμία να σας συνέρθουμε. Ο Γιώργος είναι πονηρός κι αυτά που λέει νύχτα τρως κι από τις 11 και μπρος. Τέλος, εν τη ρήμη του λόγου. Εν τη ρήμη του λόγου, κύριε Κουτσούμπα, σας ξέφυγε, δεν ξέρω τι, μας είπατε ότι γελαστήκαμε και ξεγελαστήκαμε από ένα Γιωργάκι. Αν κατάλαβα καλά, αυτό μας είπατε. Άρα λοιπόν, σαν να λέτε, παιδιά,
και γελαστήκατε και ξεγελαστήκατε από έναν Γιωργάκη. Το Γιωργάκη, ελεύθερη μετάφραση, ο καθένας το ερμηνεύει όπως θέλει. Πολυερμηνία δέχεται το γεγονός. Άρα, γεια στο στόμα σας. Αλλά κι εσείς, γιατί δεν καταφέρατε να μας προστατεύσετε από αυτή την παγίδα, να μας πείσετε δηλαδή και να μας τραβήξετε πριν πέσουμε μέσα στο λάκκο των λεόντων. Ή, γιατί, ή στο λάκκο που, που ήταν η παγίδα των πουλιών. Τι λέμε, κύριε Κουτσούβα? Το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνετε. Άρα λοιπόν είστε συνυπεύθυνοι. Γιατί θα μπορούσατε να μας πείτε, να γλιτώσουμε τον Γιωργάκη να μας πείσετε. Μα φωνάζετε, κάνατε. Δεν φωνάζετε πολύ, γιατί δεν είχατε φωνάξει, θα μας πείτε, δεν είχατε πείσει. Άρα λοιπόν, ο Γιωργάκης και ο Δημητράκης. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φρανς. Όλες τον λέγαμε. Αυτός κάνει τουρισμό και εμείς καταδικαστήκαμε για τα επόμενα 150 χρόνια. Σαν να δουν που είναι ο βλάκας ή ποιοι που είναι οι βλάκες. Όλοι αυτό πιστεύαμε. Ειδικά όταν είχα δει το Forrest Gump έλεγα Παναγία μου αυτά. Γιατί να μην είμαι ο Forrest, ο Gump. Όχι ο Gump, ο Gump. Να βγάζω κράνη, να πετάω τα δίχτυα, να βάζω κράνη και μετά γαρίδες. Όλες τις γαρίδες του Αμβρακικού. Τα είπαμε, κύριε Κουτσούβα μου, σας ξέφυγε, δεν πειράζει. Την άλλη φορά το πείτε κύριε Γιώργο Παπανδρέου, γιατί τώρα διδάσκει στα εξωτερικά. Αλλά λοιπόν, εδώ τι θυμμένει, ουδής άσφαλτος αναμφισβήτητα, όπως το έχει πει τότε και η Αντζελίνα μας, το Φιωριλίνο μας, και έσπευσαν όλοι να τη φάνε τη γυναίκα, γιατί είπε ουδής άσφαλτος, άσφαλτος, ουδής άσφαλτος. Το χάσα, δεν το χάσα, ορίστε. Δεν το έχασα, ο Δήσα Μπαμπινιώτη λέει. Ο Δήσα Ασφάλτο. Σπέσαν όλοι να πούνε τι βλακία είπε, τι κοτσάνα, έπαιζε στου Θέμου, έπαιζε στο τέτοιο. Ο Θέμου βάζει τραγάλια στη γλώσσα, να καταλάβω δηλαδή. Άιλα, έλα, πλάγανο. Θα με καλέσει εκπομπή, όχι, ε. Σου χάνει το μάκι, α πούμε. Πάμε εδώ, άσφαλτο λέει. Άσφαλτο χωρί πληθυντικό είναι μαύρο στερεό κατάλοιπο τη απόσταση του πετρελαίου. Δηλαδή μείγμα που αποτελείται από άσφαλτο. Τι θα πω από γιαούρτι, από άσφαλτο λέει Μπαμπινιώτη. Και ο Δημητρή Δήμα και ο κύριο Ήθεγα για να βοηθήσει. Τι να βοηθήσει, τέλο πάντων. Δεν ακούγεται τίποτα από την ώρα που ήρθε. Άσφαλτος. Είδαν εδώ, σου λέει, οπ, την έκανε την πατάτα τώρα και την κοτσάνα την πέταξε η Άντζελα. Είπαν οι πανεπιστημιούχοι, είπαν οι πτυχιούχοι, είπαν όλες αυτές οι καρακαϊδόνες της δημοσιογραφίας, από εδώ ή από εκεί, δεν λέμε ονόματα. Είπαν και αυτοί οι γλωσσολόγοι, λες και η γυναίκα πήγε σε μια εκπομπή να κάνει μαθήματα ελληνικής γλώσσας ή γραμματικής. Τραγουδίστρια είναι. Και πέσανε όλοι πάνω τη φάνε. Έλα όμως που δεν είδα την υποσημείωση του Παπινιώτη που λέει από κάτω. Ό,τι κυρίες και κύριοι, άσφαλτος, άσφαλτη, άσφαλτο, απαλλαγμένος από σφάλματα. Να μου ζήσεις, Αντζελίνα μου. Από λάθη. Άσφαλτο κριτήριο. Άσφαλτο συμπέρασμα. Συνώνυμο αλάθητος. Αντίθετο, εσφαλμένος. Αυτή την τούμπα έκανε η Άντζελα και ψάχναμε να βρούμε τον Παπινιώτη, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι τζάμπα. Έχει λεφτά. Θέλετε, θα σου δώσω ένα. Άντε, πάρε τηλέφωνο. Όποιος κερδίσει, το επόμενο quiz που θα βάλω μετά από 10 χρόνια έχει ένα Παπινιώτη. Από δεν περκάσει τηλέφωνο, τι να βάλω. Τέλος πάντων, λέμε τώρα. Αυτά κυρίες και κύριοι. Superstar. Άσφαλτος. Βάλε και τον άσφαλτο. Δεν υπάρχει άσφαλτος. Βάλε τον άσφαλτο. Να δούμε και τον άσφαλτο. Βάλε και τον άσφαλτο. Αντζελίνα μου! Πάντα καλώδια. Βάλτε μικρόφωνο εσύ. Γιατί δεν κατεβαίνετε? Κατεβείτε να μας βοηθήσετε, σας παρακαλώ. Ήθελα να πω δύο κουβέντες. Ναι. Έσφαλα. Και πρέπει να πληρώσω το τίμημα της απερισκεψίας μου. Ναι. Ανθρώπινα τα λάθη. Το ομολογώ. Πόσο καιρό το κυκλοφορούσατε με πλαστές πινακίδες? Είναι η πρώτη μέρα σήμερα. Και εμείς τις μπαταρίες. Ωραία, γιατί όμως ξέρατε ότι είναι παράνομο. Ξέρατε ότι είναι παράνομο. Γιατί το κάνατε? Πού τις πλαστογραφήσατε, μπορείτε να μας πείτε? Πέρασμένα ναι. Ξεχάσμενα όχι, χρεώμενα ναι, πληρώμενα όχι, τώρα τι ζητάς. Τρεις τραγούδια διαχωρεύουν, Λάβρος Παναγιώτου, κοντά σας και σήμερα, φεύγω! Φευγάτο σήμερα από πολύ, όχι κύριε και κύριοι, εδώ, είπε ο Κουτσούμπας, μας ξεγέλασε ο Γιωργάκης. Ξεγέλασε. Και καλά που δούλευα τότε, σκέφτον λίγο το ψηφίσκι κιόλας. Ναι, όλοι άσφαλτοι,
Βάλε Πρέβεζα τώρα. Άντε, μια Πρεβεζάνα όμορφη, ξανά μια καλή ομάδα. Ακούστε εδώ. Τέρεν Σπένσερ, Μάδερ. Εδώ είναι ο Θαλασσοδάνιος. Αυτό που έχει πέρα στο Θαλασσοδάνιο. Είναι ένα εκ των τριών. Πρέβεζα. Σαρδελά. Σπύρος. Ναι. Quick Tenser. Τέρεν. Όχι. Ο Σπεσεντέρες είπε όχι. Όχι. Δημητράκη, ο Δημήτρης Τσουμάνης και κύριοι, έκανε αυτό το λάψος φρεοντιάνο, αυτό το σαρδαμάκι, δεν πειράζει. Εμείς τα κάνουμε καθημερινώς, αλλά εμείς δεν είπαμε ότι είμαστε και... Είπαμε. Πώς δεν είπαμε. Λοιπόν, περασμένα ναι, ξεχασμένα όχι. Φωτογραφία να δούμε ότι ο Μιχάλης Λιάπης δεν είναι ένας όποιος και όποιος, αλλά ο Μιχάλης Λιάπης έχει μια διαδρομή, έχει μια ιστορία. Έχει γιατί δεν έχει. Γιατί κυρίες και κύριοι, εδώ όλα. Όσο θα έχετε αυτό στο χέρι σας. Τώρα βγαίνουν όλοι για τη φωτογραφία. Όσο θα έχετε αυτό στο χέρι σας εδώ. Την ιστορία του ελληνικού έθνους. Δεν κινδυνεύουμε από τίποτα, να ξέρετε. Όσοι την ξεφυλίζετε, δεν έχετε είτε και τη διαβάζετε. Το έθνος μας, η χώρα μας δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Και όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Διαβάζετε την ιστορία του έθνους, αλλά αποφύγετε καμιά φωτογραφία γιατί θα πέστε, ξέρει άλλο τι μου λέει ότι είναι ο. Εδώ δεν είναι ο Ιβκοβιτς. Εδώ είναι η ιστορία του ελληνικού έθνους. Δείξτε και από τη φωτογραφία που την έχουμε. Από το αρχείο είναι το Κώστα Καραμαλή, είναι εκείνο το βράδυ. Αυτός είναι ο Μισελ! Ο Μοντιέ! Μισελ! Κόλα η φάτο, πορκοτζούδα μιζέρια! Έβλαβε τρεις παράδες, δεν είχες μπορεί! Στην Ομόνια, φυλακή της Πλαστές. Αυτός, κυρίες και κύριοι, είναι ο Μισελ, ο οποίος πήγε με εκπαίδευση στην Γαλλία. Τον είχε μαζί του να τον συνεφέρει ο θείος, αλλά πού τέτοιο τρονάρ που τώρα. Αυτό είναι Πασόκ. Μάλλον και Πασόκ, δεν βαριά, έχουν μπληχτεί τώρα. Ούτως ή άλλως ένα κόμμα είναι. Πασόκ είναι δημοκρατία. Καλά, γιατί τα κάνουμε να μπουράνα, δεν πειράζει. Να, ο Μισελ κατεβαίνει λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Ιστορία του ελληνικού έθνους, για να ξέρετε. Σύμπτωση τώρα, δεν είχα διαβάσει εγώ. Δεν ήξερα εγώ πού είναι. Είναι από το αρχείο Καραμαλή, είναι στη 297. Και εδώ είναι το έρχεται, έρχεται. Μωρέ, συνάρθει. Καλά σε φέρανε. Τον άλλον τι τον ήθελε. Τον ανιψιό. Βέβαια, ο Καραμαλής λέει, έχει εκνευριστεί πάρα πολύ με τον ξάδερφο και τα καμώματά του και τις συμπλαγίες και τα λοιπά. Συγγνώμη. Έλα! Να το 12 στην Αθήνα. Αντί για εκεί βρέθηκε ο Λιάπης στη Λούτσα. Αλλά αυτά είναι, κυρίες και κύριοι. Ιστορία του ελληνικού έθνους. Αστεία, αστεία. Εμάς θα μας γράψει η ιστορία αυτή ως λαό, ως όχλο, ως μάζα. Ενώ ο Λιάπης πέρασε στο πάνθεο της ιστορίας. Εμείς πού θα περάσουμε. Ούτε στο πάνθεο της ανέδρας, του χωριού μας. Άσχετα αυτά, Ούτε στη βιβλιοθήκη του χωριού δεν με έχουν. Και είμαι και δημόσιο πρόσωπο. Με ξέρω όλος ο κόσμος. Έλα, κάνω και κάμια πλάκα, αφού ξέρω το Γιουργάδη, ξέρω εμένα. Αυτό είναι, κυρίες και κύριοι. Πάρτε και ένα βιβλίο. Είναι γύρω στους 16 τόμους. Θα μας βοηθήσει πραγματικά. Και διαβάζοντας αυτό και πολλά άλλα, δεν έχουμε ως Έλληνες πραγματικά να φοβηθούμε τίποτα πέρα από τα αστεία. Πρέπει να είναι σε κάθε εγκυκλοπαίδεια. Δεν είναι τα. Είχε ένα ευρώ εκεί στο Καλλιμάρμαρο, θα μπορούσατε να πάρετε από εκεί τη τέτοια. Κοστίζει λίγο παραπάνω ιστορία. Και εδώ μέσα έχει περάσει ο Λιάπης, κυρίες και κύριοι, σε αυτή την. Αυτά που λέτε, τον είδε τώρα ο Ψωμιάδης. Ο Ψωμιάδης, ό,τι θυμάται, χαίρεται. Ξαφνικά βλέπει τον Λιάπη με τις χειροπέδες. Όχι. Με το άλλο, με το που είδε τον Λιάπη με χειροπέδες, μια γιαγιά εκ των δύο αστυνομικών, του Μπίλι. Εδώ! Τον είδε η γιαγιά του Μπίλι το τέτοιο. Έφυγε από τον Αγιώργη. Εδώ. Ναι, εδώ, κυρίες και κύριοι. Φεύγει η γιαγιά λοιπόν, είναι ενός εκ των δύο αστυνομικών. Φεύγει από τον Αγιώργη Άρτας και πήγε στη Φιλιππιάδα. Τι να κάνει, να πάει να πάρει εφημερίδα. Όχι να δει το Λιάπη. Το εγγονάκι να δει που έστειλε το Λιάπη. Το εγγονάκι. Να ο Μπίλ. Μπράβο στον Μπίλ τον αστυνομικό. Συγχαρητήρια. Είναι από τη Φιλιππιάδα. Μπράβο, Πρέβεζα. Τον έπιασε κατά λάθος βέβαια. Όχι τα παιδιά αυτά. Τα άλλα τον έπιασε κατά λάθος γιατί ο Λιάπης πήγε να παραβιάσει το stop. Πήγε να ρίξει ένα θάλασσα αστυνομικό. Ξαφνικά λέει ποιος είναι αυτός, τον κυνηγάνε από πίσω. Μετά 2-3 σου λέει τώρα το θέμα δεν σώζεται. Είναι σαν να σας πιάσει την αστυνομία και να πάνε να κάνετε αλκοτέστ. Δεν σας σώζει τίποτα. Αν δεν το κάνεις, μπορεί κάτι να υπάρξει. Αν φυσήξεις και έχεις πιει τον περίδρομο, τέλος. Δεν σε σώζει κανένας. Ούτε ο πρωθυπουργός πλέον. Λοιπόν, και ο Ψωμιάδης, σαν τη γιαγιά, η γιαγιά θυμήθηκε, είδε τον εγγονό, πήγε πήρε εφημερίδα στη Φιλιππιάδα Πρέβεζας για να την έχει για ενθύμιο. Έτσι και ο Ψωμιάδης, βλέποντας τον Λιάπη με συλλογές εδώ, τι θυμήθηκε, φωτογραφία δική θυμήθηκε.
Θυμήθηκε που κανεβόλτης χωρίς κράνος. Και σου λέει Ελλάδα μωρέ λαμόγιο. Ενώ μου παίρνουν τα χαρτιά και τα στοιχεία, αναρωτιέμαι γιατί με στήσες εσύ. Συγχαρητήρια στη γιαγιά τη Φιλιππιάδα, Πρέβεζας! Και στον εγγονό! Ισόβια, ισόβια! Όχι, κατοίκον περιορισμό εννοώ! Ήρεμα, ήρεμα! Είμαι ο Λιάπης, ο Λιάπης, ο πονηρός ατράπης! Όχι, διαφήμιση, απαγορεύεται! Δεν πληρώνουν, δεν πληρώνουν! Ήρεμα, είμαι το θύμα μιας αγάπης. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, που λέτε, τον βλέπει στο σιδηροδέσμιο ο Ψωμιάδης και του ξύπνησαν μέσα οι θύμησες. Και σου λέει, δεν με βγάζει κανένα κανάλι, τι να κάνω. Ποιο κανάλι μπορεί να με βγάλει αυτή τη στιγμή, ποιος είναι λίγο μεγαλύτερος από μένα, ο Παπαδάκης. Πήγε στο Παπαδάκη. Τον ευχαρίστησε γιατί δεν τον καλεί μόνο ο Παπαδάκης. Εγώ δεν σε καλώ στην εκπομπή, κύριε Ψωμιάδη, θα σε καλώ. Εδώ έχετε θέση συνέχεια. Όποτε βγαίνετε σε άλλα κανάλια, παίζετε και σε μένα. Εσείς και ο Αλέφαντος. Δύο έχετε. Αλέφαντος εξ αριστερών, Ψωμιάδης εκ δεξιών. Ή και το αντίστροφο. Εσείς που είστε δεξιούλης, μπορείτε να πάτε από δεξιά. Και ο Αλέφαντος τώρα με το κόκκινο. Άνοιγε ο Γιακουμάτος. Άφησε την ψηφοφορία, ναι, μην γελάτε. Άφησε την ψηφοφορία για τη Χρυσή Αυγή, που δεν είναι το σημαντικό θέμα, αν θα πρέπει να συνεχιστεί ή όχι η χρηματοδότηση του συγκεκριμένου κόμματος. Και έφυγε να πάει να δει τον Ολυμπιακάρα με τον πας πας για μένα Άγιαξ της Ιππυρίου. Πας 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 και σίγουρα θα πας. Όχι, είμαστε στην Αθλητική και δεν ξαναπάμε στη Β. Ψωμιάδες κύριε κύριοι, για να έχετε ψωμάκι, να φάτε. Παρέβαση από έναν άνθρωπο ο οποίος ακούστηκε πολλές φορές χθες αλλά δεν μίλησε. Είναι άδικο. Είναι ο κύριος Παναγιώτης Ψωμιάδης, ο οποίος είχε την ατυχία να κυκλοφορεί με τη μηχανή του. Καλημέρα κύριε Ψωμιάδη. Την ατυχία, αλλά είμαι τυχερός. Είμαι τυχερός γιατί μου έδωσε τη δυνατότητα κύριος Λιάπης να με ξαναθυμηθείτε, κύριε Παπαδάκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ πάντα δεν σας ξεχνάω. Ξεχνιόσαστε. Είστε ο μόνος που τον τελευταίο 1,5 χρόνο με θυμάστε και με βγάζετε στα μέσα ενημέρωσης. Δάσκαλε που δίδασκες, λέγανε οι παλιοί, και νόμους δεν εκράτης. Βλέπω τη φωτογραφία που με σταμάτησε η τροχία τότε με εντολή του κυρίου Λιάπη. Και πολύ καλά έκαναν, γιατί ήταν λάθος μου, κυκλοφορούσα χωρίς κράνος. Και βλέπω και τη σημερινή φωτογραφία και ζήτησα... Εδώ είσαστε εσείς με τη μηχανή σας. Σας βλέπουμε εδώ και ζωντανό. Σας είχαμε τότε σε ζωντανή σύνδεση. Προσέξτε με, ας αφήσουμε λίγο την υποκρισία όμως. Βέβαια. Σταύρωστον, σταύρωστον αυτόν. Τότε, σταυρώστε με, σταυρώστε με. Αυτόν τον άνθρωπο τον αγαπάω. Μόνο γι' αυτόν εγώ καρδιό χτυπάω. Σταυρώστε με. Δεν είναι λάθος, είναι απάτη κύριε. Η προηγούμενη δεν είναι λάθος κύριε Ψωμιάδη. Το λάθος θα ήταν να κυκλοφορούσε το αυτοκίνητο χωρίς πυλακίδες. Το γεγονός ότι πήγε σε ένα. Εγώ λαϊκισμό δεν θα κάνω. Όχι, όχι, είναι λαϊκισμός. Επιτρέψτε μου λιγάκι. Το να πας και να κάνεις πλαστές πυνακίδες είναι απάτη. Ανόητη πράξη. Όχι, απάτη. Είναι παράνομη πράξη. Ανόητη και παράνομη πράξη. Και είπε ο κύριος Ψυχάρης πρέπει να τιμωρηθεί. Εσείς μπορείτε να έχετε τα παράπονά σας ότι για εσάς δεν ίσχυε και για εσάς σας είχαν βγάλει τα μανταλάκια. Άλλο δεν αυτό. Κρίνονται. Έτσι. Κύριε Παπαδάκη. Αλλά άλλο το. Η μαγιά, ξέρετε ποια θα ήταν, κύριε Ψωμιάδη. Να έβγαινε χωρίς πινακίδες, να έκανε πάνω κάτω έξω από το σπίτι του για να ζεστάνει το αυτοκίνητο και όχι να πάει στην Ομόνια να φτιάξει πινακίδα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν ξεχνιέσαι με σε μια βραδιά. Δεν ξεχνιέσαι, δεν ξεχνιέσαι. Πάλι να αγκαλιά. Λοιπόν, ήταν τυχερός, ακούσατε, μέσα στην ατυχία του. Τυχερός γιατί συνέλαβαν το Λιάπη και γιατί έτσι τον κάλεσε ο Παπαδάκης, ο μοναδικός που τον καλεί και εμείς του δίνουμε βήμα, αλλά θέλει μεγάλα κανάλια, δεν έχει σημασία. Άρα λοιπόν και έβγαλε και τα ισόψυχά του και είπε ότι είναι λαϊκισμός. Όταν κατάλαβε ο Παπαδάκης τι εννοούσε ο ποιητής, δεν μαζεύει το πράγμα. Είναι ασυγκράτητος, αδάμαστος, ατιθάσευτος, θα έλεγα, ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, ο οποίος πραγματικά, κυρίες και κύριοι, δικαιούται πάντα ένα βήμα. Δικαιούται ανθολόγιο, δικαιούται μια έδρα οπουδήποτε, γιατί τα λέει έξω από τα δόντια. Έστω καμιά φορά έκανε και αυτό τα λαθάκια στη ζωή του, δεν έχει σημασία. Τώρα τι ήταν, έσβηνε, ξέσβηνε, σβήσε, κάνε. Γιατί οι άλλοι δεν καράβει ξύλο, δεν έχουν. Και Ψωμιάδης. Άστον τώρα να δούμε, αφού λέει. Απειλάχθη όλων των κατηγοριών, αθωώθηκε και κανένα κανάλι δεν πήγε να πει ότι αθώος Ψωμιάδης. Οπότε
Δεν αφήνω του Τζικώστα, μην ξαναγίνει νομάρχη. Αφήνω του Τζιφιόγκου εκεί, του Τζικώστα, να ξαναγίνει νομάρχη ο Ψωμιάδη. Για χαζό τον έχει τον νεαρό και ο Φιλόδοξο. Δεν έχει αφήσει μικρόφωνο για μικρόφωνο. Εδώ μίλαγε την άλλη φορά και είχε γερμανική σημαία από πίσω και το χαιρόταν. Τι θυμάμαι, ρε! Τι θυμάμαι, ρε! Άντε να πάω αμνησία, τελειώνω! Το Αλτσχάιμερ από πόσα χρόνια έρχονται. Τα γεννώσιμα τώρα. 100 χρόνια ζήσουμε τον Άδωνη. Ούτε Αλτσχάιμερ, τίποτα. Θα τα παίρνει πρώτα η Ευγενία και άμα έχει επίδραση θα παίρνουμε εμείς μετά. Πηγαίνει επισκέπτρια τώρα στα. Δεν βγαίνει πολύ, δεν βγαίνει γιατί έχει τον υπουργό, τον άντρα. Δεν πηγαίνει μόνο επισκέπτρια. Α, μόνο επίσκεψη. Πηγαίνει επίσκεψη. Μπάει μπεζούχ. Όπως λέει, επειδή εκτιμάει ο Γεωργιάδης τους Γερμανούς, θα του πούμε ότι η Ευγενία κάθε Σαββατοκύριακο πάει μπεζούχ. Τη μία πάει στο Dancing with Ροβόλατα, την άλλη πάει στο Moda Modation, την άλλη πάει που. Τι να. Όσο ξέρω εγώ μπουζούκι, αλλά τόσο ξέρει η Ευγενία το βιολί. Έλα, τώρα εδώ να ευχαριστήσουμε και την βουλευτίνα για τα καλούδια μας έστειλε τα δωράκια. Να χαίρεται το γιο της. Να δω πώς. Μην κάνω το λάθος το όνομα γιατί δεν επιτρέπεται. Που είναι στις Καλυθιές, είναι η Ρόδο, έγινε το, μου είπε το, έγιναν τα βαφτίσια. Είναι η Μίκα Ιατρίδου. Μας έστειλε τέτοι, πρέπει να το πούμε, το βρήκαμε σήμερα. Άγγελος Ραφαήλ, κυρίες και κύριοι. Να τον χαίρετε η βουλευτήνα μας, δωδεκανήσων των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Την ευχαριστούμε για τα δωράκια. Και μάλιστα είναι πήρε της, τα καλούδια εδώ από τα ΜΕΑ Κέντρο Ελπίδα, πλατεία Στεφάνου Γέροντα. Μπράβο, ωραία. Και αυτό, ωραίες ενέργειες αυτές. Ό,τι καλύτερο σας ευχόμαστε, επιτυχίες. Αν και Ανεξάρτητοι Έλληνες, και να παίρνω και μια μπρέλα, γιατί τώρα με τους ψυχασμούς είναι δύσκολα. Καλή κουβέντα την έλεγα, κυρία Ιατρίδο. Άλλο δεν άλλο, σ' αγαπώ, σ' εκτιμώ, αλλά η γλώσσα κόκκαλα δεν έχει και κόκκαλα τσακίζει. Δεν κατάλαβα. Τον Καμένο, τον ευχαριστούμε, τον Καμένο. Σε έχει βάλει φυλακή όλους. Τραβάει κάτι χαρτιά, κάτω από εδώ, κάτω από εκεί. Μόνο που δεν είπε ο Σαμαράς είναι μέσα στη 19 Σεπτέμβρη. Ναι, είναι ακόμα τέτοιο οργάνωση, δεν υπάρχει. Να δούμε, ξέρω εγώ. Όχι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να χαίρεστε το παιδάκι σας. Να ηρεμήσω και λίγο γιατί με αυτούς τους σαντάρτες εδώ ξεφεύγω. Καλώς ήμουν σήμερα, ήρεμος δεν ήμουνα. Δεν έχει παράπονο. Έρχονται ευχάριστες μέρες, πρέπει να ηρεμήσουμε. Να γαλινέψει η ψυχή μας. Αλλά πώς να γαλινέψει, αφού μας φέραν τώρα Σαββατοκύριακο, άλλο νόμο. Φέραν τώρα τους πλησιριασμούς. Χατζηδάκης. Να συνεχίσω. Ο Αριστοτέλης, η φιλοσοφία, η Ελλάδα, η κληρονομιά, το χθες, το αύριο, κυρίες και κύριοι, γιατί η Ελλάδα έχει και συνέχεια. Την ιστορία. Πραγματικά σας την έδειξα, δεν ξέρω ποιοι τη γράφουν. Εγώ ξέρω ποιος γράφει πλέον ιστορία σε αυτόν τον τόπο. Εμείς θα είμαστε, όπως σας είπα και πριν, ένα τίποτα μέσα στο όλο. Θα είμαστε ούτε καν κουκίδα στο απέραντο σύμπαν. Θα είμαστε ο λαός, ο όχλος, η μάζα, ένα σύνολο απρόσωπο στις σελίδες αυτής της ιστορίας. Ενώ η ιστορία γράφεται από τους χατζηδάκηδες, μωρέ, και τροϊκανάκηδες, μωρέ. Τον είδαν οι τροϊκανοί και έβαλαν την ουρά στα σκέλια. Και έφυγαν άρον από το νησί. Είδα το χατζηδάκι, μωρέ. Χατζηδάκηδες και τροϊκανικάκηδες. Ακούστε τον, την μπέρδεμα και αν ξεμπερδέψετε, χαιρετάτε μου τον Πλάτανο. Πλατάγιασε τον Πλάτανο. Έπαε, μωρέ. Σαν αφήσεις κοντά μου, μέσα στην αγκαλιά μου. Όταν αγοράζεις ψωμί σε κάποιες κατηγορίες, και νομίζεις ότι αγοράζεις ένα κιλό, αλλά αγοράζεις, ξέρω εγώ, 800 γραμμάρια, ή νομίζεις ότι αγοράζεις μισό κιλό και αγοράζεις 400 γραμμάρια, πληρώνεις για κάτι παραπάνω από αυτό το οποίο θα έπρεπε να πληρώσεις. Και παντού ρωτάω, ποιος είναι τα μάτια που αγαπάω. Δεν είναι πτώση της. Θέλω να σου πω ότι τρώω πάρα πολύ ψωμί και δεν είναι ένιωσα ποτέ να με κλέβουν. Απλά μαθηματικά είναι αυτό που σας λέω. Θα πέσει τιμή, λέτε με αυτό, άμα πάει με το ζύγι. Μα γιατί θα αγοράζεις την ποσότητα την οποία νομίζεις ότι αγοράζεις. Απλά μαθηματικά είναι αυτό που σας λέω. Θα πέσει τιμή, λέτε με αυτό, άμα πάει με το ζύγι. Μα γιατί θα αγοράζεις την ποσότητα την οποία νομίζεις ότι αγοράζεις. Μα γιατί θα αγοράζεις την ποσότητα την οποία νομίζεις ότι αγοράζεις. Πάει μωρέ, καταλάβατε. Τι είπε το παιδί. Απλά πραγματικά είναι. Θα αγοράζεις την ποσότητα που νομίζεις ότι αγόρασες. Άγιε Πέτρο, σταυροκοπιέμαι στα Ορθόδοξα, γιατί καθολικά πάει η καθολικότητά μας, θα τη χάσουμε.
Θα αγοράζεις την ποσότητα που νομίζεις ότι αγόραζες. Έτσι είναι, κυρίες και κύριοι. Απλά πράγματα. Και σε αυτή καλά, σε εμείς καλύτερα. Έπα, έμπορη. Τζορτζίνο, μη μάθεις κριτικά, θα σε τσακίσω. Λέγω στο γιο μου τώρα, απευθύνομαι. Είναι μικρός ακόμη, δεν μιλάει, δεν πειράζει. Αν μάθει πυρότικα, να έχει δύο, να λέει, γιατί εμείς λέμε 10 λέξεις, εννοούμε, έχουμε 10 νοήματα με μία λέξη. Λες, ελιές. Ό,τι θες. Αν πεις το λες, σου φέρουν και ελιές και λες. Περιμένω να φέρω άλλο και λες και να πει. Και λέει και φέρει και ελιές. Ούτε να σκοτώνει τίποτα. Τάκ, μετά κόβουν και τις λέξεις και τελείω υπόθεση. Τσετσάν τσάλς. Αυτό είναι αγρίνιο, μουραίτης. Είδατε τι έκανε η Θοδώρα Τζάκρη, ε. Τι ψήφισε, είδατε τι ψήφισε χτες. Παραπομπή του Βενιζέλου στην εξεταστική. Ψήφισε, το παλιό σκύλο σου λέει. Βάλτε το στο βυθό μαζί με τον Πέπε Κωνσταντίνου. Αλλά... Ωχ, τι φαρμάκια είναι αυτά, μωρέ. Πόσο να αντέξω. Ήθελα να σου πω ένα στιχάκι, δεν θυμάμαι. Το είχα γράψει παλιά, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, έτσι κυρίες και κύριοι, λύνεται και το πρόβλημα του ψωμιού. Θα πηγαίνουμε να αγοράζουμε την ποσότητα που νομίσαμε ότι αγοράσαμε και μπορεί ο αρτοποιός, μπορεί αυτός με τις φακές, μπορεί αυτός με τα φασόλια να μας δίνει αυτό που εμείς θα θέλαμε να αγοράσουμε. Αυτός θα μας δίνει ό,τι θέλει, εμείς θα πληρώνουμε και θα λέμε: εμείς θέλαμε να αγοράσουμε 3 κιλά φασόλια. Μας δίνει ένα κιλό, είμαστε ευχαριστημένοι. Σου ζητάω να κάνω σάρι. Δεν έχει αμμούδε, μου δίνει 50. Άρα λοιπόν, σου λέω: ζήτησα 50, σου ζήτησα 100, μου δίνει 50, μου χρειάζεται 50. Άρα λοιπόν, είμαστε πάτσι. Μιάνουν και τα 50 σε μένα. Τι είπα τώρα. Μιάμς δραχμή, μιάμς σαρδελάδε. 13 δραχμές, πώς σαρδελές. Ξέρετε. Ξέρω σαρδελάδε. Ξέρω ο Τέρνς, ο Σκουικ Τέρνς, ο Τζουμάνης, ο Δημήτρης. Κυρίες και κύριοι, απλά πράγματα τώρα. Αν δεν γίνουμε και λίγο aggressive, επιθετικοί με αυτούς, δεν κάναμε τίποτα. Πίπες μπλε. Συγγνώμη, συγγνώμη. Όχι. Πολύ. Εννοώ πίπες μπλε, γιατί πολλοί ακόμη και σε αυτούς τους χαλεπούς στενούς καιρούς, άρχισαν να ονειρεύονται πίπες και τσιμπούκια. Δηλαδή, να έχουμε τώρα να αρχίσουμε να φουμάρουμε άλλα. Γιατί μετά την έκθεση που έκανε ο Γιωργάκης και έδωσε συγχαρητήρια. Πού έδωσε συγχαρητήρια για την απελευθέρωση της. Για την απελευθέρωση, λέω. Που δίνει το δικαίωμα στην κάναβη, να βάζουν και στα μπαλκόνια τους. Τώρα έχουμε εδώ, άλλοι θέλουν να είναι ελεύθερα και τα τσιμπούκια και οι πίπες, να έχουμε άλλα τώρα. Τρέχουμε για να με φτάνουμε. Δηλαδή, πίπες μπλε κοινός. Γαβαλάς. Σκορδά όμως. Μάλιστα, μεθαύριο έχω και το πρώτο πάρτι που λέγεται πίπες και τσιμπούκια. Πίπες για τις γυναίκες και τσιμπούκια για τους άντρες. Παρόλο που το μαγαζί ήταν ενός smoking, αλλά το πάρτι δεν είναι έτσι. Και εμπνεύστηκα από το φλάουτο, γιατί έχουμε και live μουσική μαζί με τον DJ. Η πίπα του τσιγάρου είναι η μία το φλάουτο και η πίπα του καπνού που είναι το τσιμπούκι. Γι' αυτό έχει πάρει αυτή την ονομασία. Από τίτλο και μόνο σκίζει πάντως. Είναι καταπληκτικός και πιασάρικος. Που να δεις το επόμενο. Είναι το μαγαζί εδώ, είναι λίγο. Όχι το μαγαζί αυτό που δείχναν μπροστά μας. Είναι μεγάλο κανάλι και τα έχει ξεπεράσει αυτά. Και εμείς δεν θέλουμε συντηρητικού. Δεν θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι αρκετά χειραφετημένοι και δεν μας άνε τίποτα. Τα λένε στα δόντια. Εμείς θέλουμε κάτι πιο συντηρητικό. Γιατί είμαστε λίγο πιο μικρό καναλάκι και πρέπει να πάμε σιγά-σιγά. Εμείς θέλουμε συντηρητικούρα. Να βλέπουμε και λίγο. Έστω κι αν ο Λάκης δεν εννοεί αυτό, δηλαδή θα κάνει ένα μαγαζί άνθρωπος. Θέλουμε να βλέπουμε και λίγο κόκκινο προσωπάκι και τη φαίη να μην μπορεί να απαντήσει τι είναι αυτό. Γιατί δεν ξέρει τι είναι αυτό. Αυτά καμιά φορά έκλεινε τηλεόραση τότε ο Λιάκας και τέλει, δεν τα ξέρει τι είναι αυτά καθόλου. Λάκη! Λιάγκα, το έχουμε. Αφού χθες το έκανα, ρε. Χθες το βράδυ το έκανα. 3 ώρα έφυγα από εδώ. Χθες το βράδυ το έκανα. Εγώ το σκότωσα γιατί. Κλείσε μου τον ήχο. Μήπως είναι μέγα τέτοιο. Πάρε το Φραγκίσκο τώρα και πας να στείλει ένα τέτοιο. Πάμε στη βίλα μου στο Ρίο. Έχω κερδίσει στο λαχείο.
δύο. Και θα σου φύγει η μαγιά. Άσε τα πολλά που θα στα βαθιά. Τρελή που είναι. Μυστέρι Βίτσα. Σου χαίρε. Αγαπητοί και τι είπε. Σου χαίρε. Θα βρούμε το βίντεο, το παίξουμε και αυτό. Είπαμε, δεν πειράζει. Αν δεν το παίξει σήμερα, την άλλη φορά. Ούτως άλλως, αν καιρού θέλοντος και Θεού επιτρέποντος, και να έχουμε και βενζίνη, γιατί θέλει 6 εκατομμύρια βενζίνη τώρα να έρθει. Να πας από μια περιοχή στην άλλη. Ούτως ή άλλως. Έλεγα λοιπόν ότι σε ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο υπήρχαν κάποιοι κύριοι που ευθαρσώς, όταν μίλαγε ο Πάνος Καμένος, βγήκε ο Γράσιμος Γιωκουμάτος και έκανε τη μεγάλη αποκάλυψη. Γιατί ο Βενιζέλος μίλησε περίπου 82 λεπτά. Μία ώρα πριν από τον Βενιζέλο, είχαν πάλι συζήτηση πριν τοποθετηθούν οι πολιτικοί αρχηγοί, οι βουλευτές και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι. Και έγινε τη κακομοίρα που λέτε, κυρίες και κύριοι, όταν ο Λαφαζάνης παρεξέκλεινε εντός εισαγωγικών του χρόνου του και είχε πάρει 2 με 3 λεπτά παραπάνω. Άρχισε ο Δρυβελέγκας, ο ψηλός, ο κολοσσός της Βορείου Ελλάδας, πρώην Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, να φωνάζει και μάλιστα κάποια στιγμή του κλείσε το μικρόφωνο. Την ίδια ευαισθησία και ευδειξία δεν είχαν. Όταν ο Βενιζέλος μιλούσε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, κάνονταν όλοι προσοχή και τον άκουαν. Και κάποια στιγμή λέει αγανακτισμένος ο Χρήστος Μαρκογιαννάκης, ο οποίος είναι συνηθισμένος από τα καψόνια που του κάνει ο Κωνσταντοπούλου. Του λέει, κύριε Πρόεδρε, κοντεύουμε, λέει, έχει περάσει μία ώρα. Και λέει, μα ακόμη δεν έχω μπει στην ουσία, λέει ο Βενιζέλος. Καταλαβαίνετε, μία ώρα δεν είχε μπει στην ουσία και δεν ξέραμε τελικά γιατί τα ναυπηγεία εδώ και 3 χρόνια δεν λειτουργούν. Αφήσα να εννοηθεί ότι φταίνε οι Γερμανοί που τσακώνονται με τους Άραβες, αλλά εμείς που υπογράψαμε, εμείς που πληρώνουμε, εμείς που παραγγείλαμε, γιατί και μάλιστα μας. Πέρα από τον Τσίπρα και την αντιπολιτευτική τακτική που έχει και τα λοιπά. Και μάλιστα μας είπε ότι πρέπει να γυρίσουμε, αν θέλουμε κάποια στιγμή, να λειτουργήσουν τα ναυπηγεία στο καθεστώς του 2010. Δηλαδή τότε που έγινε όλα μαντάρα. Ας ξαναγυρίσουμε και ας λειτουργήσουν. Όμως, όταν κάνουμε μια τέτοια διαδικασία. Και περνάει μια μισή ώρα και δεν έχουμε μάθει γιατί τα ρημάδια τα λέει. Έχουμε μάθει μόνο ότι η Κατσέλη είναι αγνία του Βενιζέλου, δηλαδή τον είχαν για τη Σφαλιάρα, μαζί με τον Μπαμπούκι, πήραν το προεδρικό αεροσκάφος και πήγανε στο Αμπουντάμπι, εκεί που πήγανε με την εταιρεία να συνοηθούν στα Εμιράτα, Αραβικά Εμιράτα, να συνοηθούν για τα ναυπηγεία εδώ. Και δεν ήξερα εγώ, λέει ο Βενιζέλος, αλλά είπε όλους τους άλλους, Κατσέλη κτλ. Το Γεωργάκη Παπανδρέου που ήταν μέσα στο. Τον Νίκο Παπανδρέου που ήταν μέσα στο αεροπλάνο, που πήγαινε, το έπαιζε επιχειρηματίας, δηλαδή να κάνει γκισεφτ με τους Αμπουνταμπέους εκεί πέρα. Κουβέντα, γαργαρίτσα. Όπως ξέχασε να μας πει και για το συντάκι που το έχει στο προσκεφάλι, όπως ξέχασε να μας πει και για τα αρχεία. Όπως. Ρε, είδα και τον Μπασιάκο χτες. Είναι στη Βουλή, είναι βουλευτής ο Μπασιάκος. Είχε να εμφανιστεί από τότε που είχα στην Γαλοπούλα, που ήταν υπουργός αγροτικής ανάπτυξης. Τότε. Την πήρε σοβαρά. Έχετε δίκιο. Ό,τι καλύτερο τώρα με ηρέμησε. Κώστας Χατζησκιάς, για κύριε. Μοιάζουν τα σπίτια με σπιρτόκουτα. Μπράβο! Μοιάζουν τα σπίτια με σπιρτόκουτα. Και αυτό μοιάζει με το τέρας του μεσονυχτίου. Μοιάζουν μυρμήκια ή ανατράπη. Το μεγαλύτερο. Ανάκτορο. Wow! Αγαπημένοι μου, μην κλαις. Και ψηλά να πάτε, πάλι τους βλέπετε, πάλι τους βλέπετε, πάλι μπροστά σας θα είναι. Κράνανε, όσο ψηλά, θα σου φανούν τόσο ασήμαντοι. Κι όμως κύριε και κύριοι, δεν είναι ασήμαντοι, για τον απλούστατο λόγο, νομοθετούν για μας, σχεδιάζουν για μας, κάνουν τα πάντα για μας χωρίς εμάς. Αυτό είναι το ζητούμενο και μάλιστα θέλουν, απαιτούν να τους πούμε και ευχαριστώ για αυτά που μας κάνουν. Πάμε μαζί ψηλά, να δεις τη γη απ' τη σελήνη. Σας δίνω τώρα την ιστορία με τον Λαφαζάνη να δείτε, γιατί είναι μία ώρα πριν ανέβει στο βήμα ο Βενιζέλος και αρχίσει να μιλάει αδιαλείπτος για μία και ώρα. Αποκοιμήθηκαν όλοι και κανένας δεν κατάλαβε τίποτα. Να βαγίσαμε
Τελειώσαμε και είπαμε όχι άλλα υποβρύχια, όχι άλλο κάρβουνο! Δώσ' τον τώρα. Τελειώνω. Μήπως δεν μεταβιβάστηκαν στην Αμπουντάμπι Μαρ και μήπως έχουμε μεταβίβαση από την γερμανική εταιρεία στον εαυτό της. Ερώτημα. Έχω εδώ την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών μετά από προσφυγή των εργαζομένων. Τι λέει αυτή η απόφαση εδώ? Η ΕΝΑΕΧ μεταβίβασε στις 22/9/2010 το 75% των μετοχών της εναγόμενης στην εταιρεία με την επωνυμία Χέρν, Μπέτελινγκς κτλ. Κτλ. Η οποία εν συνεχεία αγοράστηκε από την εταιρεία Priv Invest. Μην μας διαβάζετε τώρα, κύριε Λαβαζάνη, σας παρακαλώ, περάσαμε τα 7 λεπτά. Το καταθέτω λοιπόν στα πρακτικά. Τι λέει αυτό το κείμενο, αν είναι σωστό η απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, αν είναι σωστό. Ότι η μεταβίβαση έγινε σε μια ΧΕΡ, η οποία είναι η χατρική της ΧΤΒ, και από τη ΧΕΡ, μετά από ένα μήνα, με μια τροπολογία αεροπλανική, μεταβιβάστηκε στην... Ευχαριστούμε, κύριε Λαφαζάνη. Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι... Ευχαριστούμε, κύριε Λαφαζάνη. Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι η αλήθεια. Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι η Prim Invest. Ποια είναι η μετοχή της σύνδεσης, γιατί με αυτούς έχουμε να κάνουμε. Με αναγκάζετε να σας διακόψω, κύριε Λαφαζάνη. Αυτή την ώρα. Θέλετε να με αναγκάζετε να σας διακόψω. Μην φωνάζετε, κύριε Πρόεδρε. Όχι, δεν φωνάζω. Αυτή την ώρα, λοιπόν, αυτοί οι κύριοι εκβιάζουν το δημόσιο. Έχουν προσφύγει στα διεθνή δικαστήρια. Ζητάνε πάνω από ένα δισεκατομμύριο. Και έρχεται εδώ ο κύριος Σαββαρόπουλος. Ευχαριστούμε. Να μην γράφετε καμία άλλη ομιλία από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ. Κλείστε το μικρόφωνο. Μην γράφονται στα πρακτικά. Και να κλείσει το μικρόφωνο, να μην γράφονται στα πρακτικά. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. 9 λεπτά, 5 λεπτά είναι. Ορισμένοι εδώ θεωρούν ότι είναι προνομιούχοι. Εσείς δεν πρέπει να το κάνετε αυτό. Εσείς δεν πρέπει να δίνετε αυτό το παράδειγμα. Έχετε 9,5 λεπτά, κύριε Λαφαζάνη. Βεβαίως το ξέρω. Αλλά όλοι μπορούν να έχουν 9,5 λεπτά. Εσείς να δίνετε αυτό το παράδειγμα, έμπειρος και παλιός κοινοβουλευτικός, να παραβιάζετε το χρόνο στο διπλάσιο. Σας παρακαλώ τώρα. Εντάξει, δεν θα μου πείτε αν θα τηρήσουμε τον κανονισμό. Μιλάτε για εδώ για μένα. Μιλάτε για μένα. Έχω δώσει δείγμα. Κύριε Κουίκ, κύριε Κουίκ, κύριε Κουίκ, εγώ αυτή τη στιγμή, καλά κύριε Κουρουμπλή, κύριε Κουρουμπλή, ξέρω, εμείς γνωριζόμαστε από παλιά και ξέρουμε και τις πρακτικές σας, ξέρουμε και την πρακτική σας, αλλά κύριε Κουίκ, οφείλετε να διευκρινίσετε ότι εγώ τηρώ, δεν ακούσατε, τι να δερέστε, ακούσατε τι θέλω να πω. Εγώ, κύριε Κουίκ, αυτή τη στιγμή προεδρεύω εγώ. Αυτή τη στιγμή προεδρεύω εγώ. Λοιπόν, μιλάει για παραβίαση του χρόνου από τη στιγμή που έχουν παραβιάσει ολόκληρες ζωές μας. Θα μπορούσε να τον αφήσει και να μιλήσει και 5 και 10 λεπτά. Ήταν ένα θέμα πραγματικά πάρα πολύ σοβαρό. Πολύ σοβαρό και μετά από μαραθώνια συζήτηση φύγαμε και δεν βγάλαμε άκρη. Είμαστε μπουρδοκλωμένοι όλοι. Δεν καταλάβαμε τίποτα τι έγινε. Άλλος μιλούσε για Γερμανούς, άλλος μιλούσε για Άραβες, άλλος μιλούσε για τζαμπατζίδες, άλλος μιλούσε από εδώ. Και για τα πραγματικά θύματα, τους ανθρώπους που έπρεπε να έρθουν εκεί στη Βουλή, τις εργάτες της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, οι οποίοι δεν έχουν πλέον στον ηλιομήρα, δεν κάνουν ούτε ένα μεροκάμα το εξάμεινο. Καράβι δεν γίνεται ποτέ στην Ελλάδα. Είμαστε μια χώρα η οποία λούζεται πανταχώθεν από θάλασσα. Παρά τα αυτά όμως έχουμε τους περισσότερους πνιγμούς και δεν κάνουμε ούτε ένα καράβι. Αυτή είναι η ιστορία μας και από εκεί και πέρα έκανε και χιούμορ ο Βενιζέλος όταν το χειροκρότησαν οι του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, καταλαβαίνω, ωραίο είναι το χιούμορ, αλλά οι στιγμές μόνο για χιούμορ δεν ενδεικνύονταν, παρακαλώ. Αυτή είναι η ιστορία χθες και να πω και κάτι άλλο. Είναι δυνατόν μερικοί βουλευτές να είναι στην πρώτη ψηφοφορία
και στη δεύτερη να την έχουν κοπανίσει, να την έχουν κάνει με ελαφρά παιδηματάκια. Εντάξει, ο Γεράσιμος Γιακουμάτος ήταν ο μόνος ο οποίος ήταν δικαιολογημένα απών. Γιατί έφυγε ο άνθρωπος, πήγε να δει τον Ολυμπιακό με τον Άγιαξ Ξυπήρου, τα Γιάννενα που παίζανε χθες, προχθές στο Καραϊσκάκι. Έφυγε, σωστός, δεν μπορούσε να μείνει για το θέμα της Χρύσης Αυγής. Λέει, εντάξει, τώρα τόσοι βουλευτές είναι να ψηφίζουν άλλοι για μένα. Έφυγε και ο Απόστολος Κακλαμάνης, ο πρόεδρος Βουλής. Και έφυγε και κάποιος άλλος, ο οποίος άφησε και είχε αφήσει και κάποιες καλές κουβεντούλες για τα παραστρατημένα παιδιά της Χρύσης Αυγής. Δεν το είπε αυτός παραστρατημένα, το έκανε άλλος. Έφυγε ο Βίρον Πολύδωρας. Γιατί ο Βίρον Πολύδωρας, πρόεδρος Βουλής, ο συνετός, άρα να μείνει εκεί και να πει ναι, ψηφίζω όχι ή ναι στην διακοπή της χρηματοδότησης της Χρύσης Αυγής. Έτσι κάνει ο κόσμος. Τι, στα δύσκολα την κάνουμε λεφτά παιδηματάκια να μην χάσουν ψηφοφόρους, γιατί όλοι ερωτοτροπείται από εδώ, άλλοι ερωτοτροπούν από εκεί και δεν ξέρω πού αλλού. Έλεος. Κατάσταση έχει και όρια. Δεν το συζητάω. Θα προτιμούσα μια πιο έντιμη στάση. Εντάξει, ο Κωνσταντοπούλου. Θα την κοιτάξω ΣΥΡΙΣ. Έφυγε ο Κωνσταντοπούλου δεύτερη συζήτηση. Εκτός τον Γλέζο που έκανε και μια δήλωση που είπε ότι εγώ δεν θα τους σταυρωτίδες, δεν θα τους σταυρώσω, ακόμη και αν ήταν ένας από αυτούς. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν πολιτικά. Θέλω να δω και ένα τελευταίο για να πούμε για το σύμφωνο το ποντίκι. Γιατί πάντα το ποντίκι το ρίχνω το τελευταίο διάστημα. Έχω πάρει και καλό θεματάκι. Α, εδώ θα βρίσκω. Σύμφωνο επιβίωσης και έχει τον Αντώνη Σαμαρά με τον Τροϊκανό εκεί καμπαλέρος, τον Ντόμσεν. Μια χαρά τους έχει. Σύμφωνο συμβίωσης. Βέβαια είναι το μοναδικό σύμφωνο που πιστεύω θα ψηφίσουν ή του ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι η μοναδική στιγμή που μπορούμε να δούμε αγκαλιά ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Στο σύμφωνο συμβίωσης του Τόμσεν με τον Αντώνη Σαμαρά. Εντάξει, λέει, δεν το παίζουμε και ερωτευμένοι. Απλά θα βάζουμε πλάτη ο ένας στον άλλον. Καλό και αυτό. Αλλά πιο καλό απ' όλα είναι αυτό που έλεγε όλοι οι μονολογούσαν σήμερα. Αν πληρώσεις, είσαι το σώσεις. Πάντα ξέρετε ότι και να πληρώσετε, δύσκολα θα το σώσετε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας είχα υποσχεθεί έναν. Τώρα σας υποσχέω. Κάνω και λίγο σερφ και έχω. Έχω αφαιθεί λίγο τώρα, γι' αυτό έδειξε ο ΚΚ, ο ηχολήπτης μας. Έδειξε τώρα ότι πρέπει να αρχίσουμε πάλι την προπόνηση. Αλλά τώρα δεν έχει. Έχει χειμώνα, έχει βαρύ χειμωνιά, έχει γκρίζο τοπίο, έχει πολλά και δύσκολα. Να είστε καλά. Τρεις άλλων και δύο χορεύουν. Θα τα πούμε. Πότε θα πούμε. Όπως θέλετε εσείς. Άντε, γεια σας. Μην φεύγετε, έρχομαι. Μπάτσι, 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 μπάτσι. Γεια σας. Χρόνια πολλά σε όλους. Έλα, νωρίς είναι ακόμα. Άντε, γεια. Τα λέμε. Το δώρο το πήρατε. Εξασφαλίσσομαι. Θα, θα, θα. Σύνθημά μας είναι ένα.